Πάμε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε και στην έναρξη εκπομπής, μια σπουδαία έκθεση, ένα κορυφαίο εκθεσιακό event, 9 με 12 Φεβρουαρίου, τώρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Και να καλησπερίσουμε τον κύριο Θανάση Παναγούλια, είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Φόρουμ ΑΕ, της διοργανώτριας. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας στην Κρήτη. Μια μεγάλη έκθεση, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ένα ορόσημο για όλους, σωστά? Σωστά. Μετά από μια χρονιά ορόσημο, όπως το 2023 που ήταν η χρονιά ρεκόρ, έρχεται η Χορέκα το 2024, μια περίλαμπρη έκθεση, μια μεγάλη έκθεση, με 500 μοναδιαίους εκθέτες, 50.000 τετραγωνικά μέτρα, να δώσει λύσεις και προτάσεις σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν ήδη περαιτέρω οι ξενοδοχειακές μονάδες και ο κλάδος της εστίασης, εν ώψη μιας πολύ καλής χρονιάς, όπως αναμένουμε να είναι και το 2024. Κύριε Παναγούλια, τώρα μιλώντας για τουρισμό και μαζική εστίαση, όλοι καταλαβαίνουμε πόσο στραμμένο είναι το ενδιαφέρον και της Κρήτης, έτσι, και η κριτική συμμετοχή και το κριτικό ενδιαφέρον για αυτή την κορυφαία έκθεση, έτσι. Η Κρήτη, παραδοσιακά να πω, σε όλες τις εκθέσεις που διοργανώνουμε, αλλά πολύ περισσότερο στη Χορέκα, έχει ένα από τα, σε σχέση με όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, πέραν της Αττικής, έχει, θα έλεγα, τον υψηλότερο βαθμό επισκεψιμότητας. Βλέπουμε ανθρώπινη προσέλευση από επαγγελματίες της Κρήτης και πραγματικά υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για να αναβαθμίσουν τις μονάδες τους. Φέτος θεωρώ είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις, γιατί η χρονιά που πέρασε ήταν πραγματικά καλή. Αυτό είναι κατά γενική ομολογία αποδεκτό. Αλλά θεωρώ ότι και η προσδοκία για μια ακόμα καλύτερη χρονιά, αν δεν έχουμε κάποιο γεωπολιτικό ατύχημα, δημιουργούν προσδοκίες και πρέπει να έχουμε διαρκώς όσο το δυνατόν καλύτερες υποδομές και καλύτερες υπηρεσίες για τον εισερχόμενο τουρισμό. Για πόσους εκθέτες μιλάμε φέτος? Είναι 500 κορυφαίες εταιρείες, μοναδιαίες εταιρείες, 500 διαφορετικά περίπτερα. Πραγματικά έχουμε συμμετοχές και τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες, αλλά και εταιρείες από το εξωτερικό. Παρουσιάζουν μια πλήρης γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν να κάνουν από δομικό, κατασκευαστικό για την ανακαίνιση, επίπλωση, διακόσμηση δωματίων, αλλά και χώρων μαζικής εστίασης, τροφοδοσία, καφεστίαση, μπύρες, ποτά. Η Χορέκα είναι μια έκθεση που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ συλλεκτική, γιατί καλύπτει και τις ανάγκες πάρα πολλών κλάδων. Ακόμα και τεχνολογία. Μάλιστα, και τεχνολογία. Αλλά πέραν από μια καθαρά εμπορική και μεγάλη έκθεση, είναι και μια συνάθεση των επαγγελματιών. Δημιουργείται μια κοινότητα, καθώς έχουμε και τέσσερους διαδραστικούς χώρους. Ένας είναι για τη γαστρονομία, ένας είναι για θέματα business που απασχολούν τον σύγχρονο επιχειρηματία, ένας για τους καφέδες και ένας για τις μπύρες και τα ποτά. Άρα είναι πολύ περισσότερο από μια εμπορική συνάθεση η Χορέκα. Έχετε και κάποιες ωραίες πινελιές στην έκθεση, κύριε Παναγούλια, έτσι, και cooking shows με βραβευμένους σεφ και ειδικούς διαγωνισμούς πρωταθλήματα, έτσι, για καφέ, για κοκτέιλ. Είναι ωραίες πινελιές αυτές. Κοιτάξτε, θέλουμε να, καταρχήν να δώσουμε και τις στάσεις που υπάρχουν. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένας επαγγελματίας να έρθει να βρει ένα προϊόν, να το αγοράσει, να το διαπραγματευτεί. Είναι να δει πού πάει η αγορά του, τι θα έρθει, έτσι ώστε να μπορέσει, στο βαθμό που είναι εφικτό και στην κάθε τοπική κοινωνία και στην κάθε περιοχή, να κάνει την ανάλογη αναπροσαρμογή. Η Χορέκα λοιπόν δείχνει και το στίγμα σε όλα αυτά τα θέματα που συνθέτουν το τουριστικό παύλα ξενοδοχειακό προϊόν της χώρας μας. Τώρα μιλάμε για μία έκθεση, κύριε Παναγούλια, που ουσιαστικά είναι ένα ιδανικό συναπάντημα, έτσι, για τους εκθέτες αλλά και τους επιχειρηματίες του τουρισμού και της εστίασης. Σωστά. Είναι αυτό που λέω πολλά περισσότερα από μια έκθεση. Είναι μια συνάθρηση, μια κοινωνική συνάθρηση. Γιατί ξέρετε και στην κουλτούρα μας δεν είναι μόνο το απρόσωπο ή μέσω η ψηφιακή συνάντηση. Θέλουν και οι εκθέτες και οι επισκέπτες θέλουν την προσωπική επαφή, να μιλήσουν. Είναι η ετήσια συνάθρηση των επαγγελματιών του κλάδου. Που λένε τα νέα τους, βλέπουν τα νέα προϊόντα, συζητάνε για τις τιμές και επαναπροσδιορίζουν τις συνεργασίες τους για τη χρονιά που θα έρθει. Είναι η ετήσια συνάντηση. Ως εκ τούτου, γι' αυτό είναι και μαζεύει και ο κόσμο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Φέρουμε πάρα πολλούς επαγγελματίες και από την Κρήτη και από την Κύπρο και από τις Βαλκανικές χώρες. Επισκέπτες, δέχεστε? Η έκθεση είναι φύση επαγγελματική, ωστόσο, επειδή με ιδιαίτερη χαρά να σας δεχτούμε, ωστόσο, τι γίνεται? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης. Η έκθεση έχει εισιτήριο. Οπότε κάποιος ο οποίος που μπορεί να μην είναι επαγγελματίας θα το επιτραπεί η είσοδος μπαίνοντας στο εισιτήριο, αλλά από την άλλη, επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε
και τον επαγγελματικό χαρακτήρα και τους εκθέτες μας. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε λίγο αυστηροί ως προς το σύνολο των επισκεπτών, γιατί ξέρετε τι, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη, η χώρα καλκεί μια μεγάλη ελληνική δύναμη και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι σε όμορους κλάδους, mm-hmm. θέλουν να την επισκεφτούν για να δουν πώς θα πάει ο τουρισμός. Ναι. Γιατί ο τουρισμός ενεργοποιεί και άλλους όμορους κλάδους. Οπότε με μια ευρύτερη έννοια και αυτοί οι επαγγελματίες τι είναι, θέλουν να δουν τη χώρα, θέλουν να δουν και αυτοί πού θα πάει η αγορά. Οπότε ναι, και είναι και πάρα πολλά μαγαζιά και καταστήματα Airbnb, άνθρωποι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν, που δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Βεβαίως. Οπότε κύριε Παναγούλια, λοιπόν, είπαμε ένα γεμάτο τριήμερο. Ανοίγει τις πύλες της η Χορέκα την Παρασκευή αυτή, 9 Φεβρουαρίου, και ολοκληρώνεται η αυλή απέφτη την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Σωστά. Δευτέρα, τετραήμερο. Α, τετραήμερο. Δευτέρα. Και Δευτέρα. Ναι, ναι. Και... είναι πολύ μεγάλη έκθεση και πιστέψτε με, δεν αρκούν τρεις μέρες. Είναι τέσσερις φουλ μέρες. Wow. Αυτό βεβαίως δείχνει και τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει και τη μεγάλη ζήτηση και τη μεγάλη δυναμική παραλλήλως. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Θα χαρούμε λοιπόν να υποδεχτούμε όλους τους επαγγελματίες από την Κρήτη για να δουν μια πραγματικά πολύ όμορφη έκθεση. Πραγματικά πολύ όμορφη έκθεση. Άλιστα. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς να περάσετε υπέροχα και να τα πούμε και στο κλείσιμο να δούμε τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Χάρηκα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Όμορφα. Ορίστε. Μας αρέσουν αυτά τα γεγονότα. Βέβαια. Και αρέσουν και στους επιχειρηματίες. Επιχειρήσεις θα πάρουν, θα ενημερωθούν, θα δουν τι παίζει και τι γίνεται και θα ετοιμαστούν για τη σεζόν που έρχεται. Έτσι. Λοιπόν.